και παρακολουθούσαμε. Τώρα πάμε όσο χρόνο έχουμε μπροστά μας να πιάσουμε τα της επικαιρότητας. Είδαμε και τον κύριο Καμένο να συνοδεύει στην κατάθεση του Φάνου τον πρόεδρο του Ισραήλ. Έχει όμως στις 2 η ώρα τα δικά του θέματα και με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Τι πιστεύετε ότι θα βγει από αυτό? Θα συνεχίσετε να πορεύεστε παρέα στην κυβέρνηση με τους Ανέλ, γιατί η στάση τους πλέον έχει σκληρύνει, έτσι? Περιμένετε να το δούμε στην εξέλιξή του. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι για όλους όσους σκέπτονται με ένα τρόπο κοινής λογικής, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή μιας διαδικασίας που αφορά την επίλυση του θέματος με τη γείτονα χώρα. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θέλουμε λύση ή αν θέλουμε να συνεχίζουμε να στουθοκαμιλίζουμε τη στιγμή που 130 χώρες, ανάμεσα αυτές 4 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ, αναγνωρίζουν τη γείτονα χώρα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το βασικό δικό μας επιχείρημα. Περιμένετε, όμως, θα είναι το σκοπιανόν αυτό το επιχείρημα. Δεν θα είναι το δικό μας βασικό επιχείρημα. Όχι. Ένα λεπτό. Το λέω με αυτόν τον τρόπο, ακριβώς για να τονίσω ότι η δική μας πλευρά πρέπει και οφείλει να βαδίσει σε ένα δρόμο λύσης του προβλήματος. Προφανώς όχι όποια λύση. Έχουμε θέσει, η ελληνική πλευρά έχει προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με ένα συγκεκριμένο πακέτο, όπου περιλαμβάνεται προφανώς και το θέμα του ονόματος, περιλαμβάνονται και τα ζητήματα των ορίων που πρέπει να μπουν και να κατοχυρωθούν σε σχέση με τα ζητήματα του αλυπτρωτισμού. Είμαστε σε ένα παράθυρο ευκαιρίας, είμαστε σε μια ευνοϊκή συγκυρία με την έννοια ότι η διπλανή χώρα έχει μια πιο μετριοπαθή ηγεσία, έχει δώσει δείγματα σε αυτή την, έστω συμβολικά, αλλά έχει δώσει δείγματα. Είναι μια συζήτηση, ξαναλέω, η οποία είναι σε εξέλιξη. Είμαστε στα πρώτα ακόμη στάδια. Αναμένουμε άλλωστε και τον ειδικό διαπραγματευτή αύριο και μεθαύριο θα είναι στην γειτονική χώρα. Αλλά επιμένω, το κρίσιμο ερώτημα για όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας είναι: θέλουμε να βαδίσουμε σε μια διαδικασία λύσης ή θέλουμε να εγκλωβίσουμε τα πράγματα σε μια εσωτερική... Αλλά θα ήταν αποδεκτό όμως, κύριε Μαντά, από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έτσι όπως ερμηνεύει ο κύριος Νίμιτς, ρεαλισμός και συμβιβασμός και από τις δύο πλευρές, εάν δεν δίνεται η λύση μέχρι αυτό το αυστηρό χρονοδιάγραμμα του Ιουνίου, αντί να αλλάξουν το σύνταγμά τους και τα αλυτρωτικά τους άρθρα, να γίνει προσθήκη ενός μιας νέας περίπτωσης μέσα στο Σύνταγμα, που εν πάση περιπτώσει θα είναι μια δέσμευση ότι δεν διατηρεί αξιώς ένα των γειτόνων, αλλά δεν θα είναι αλλαγή του Συντάγματος. Το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτό, κυρία Μιχελιδάκη, νομίζω ότι μένει να το δούμε. Δεν πρέπει να προλαβαίνουμε όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες κρίσιμες συνομιλίες εξελίξεις οι οποίες, αν θέλετε, γίνονται και σε ένα διπλωματικό πεδίο, ανταλλάσσονται απόψεις κλπ. Συνεπώς, νομίζω ότι εμείς έχουμε ως χώρα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που βοηθάει τη χώρα, βοηθάει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, είναι να βαδίσουμε σε αυτό το δρόμο, και μέσα σε αυτό το δρόμο νομίζω ότι μπορεί να αποτυπωθούν και λύσεις και εναλλακτικοί τρόποι, αν θέλετε. Και όσον αφορά το κομμάτι του πώς μπαίνουν τα όρια στον αλυτρωτισμό, και όσον αφορά το θέμα το ονοματολογικό. Άλλωστε, αν δεν θέλαμε κάτι τέτοιο, δεν θα γινόταν καμία κίνηση από την πλευρά της χώρας μας. Κύριε Μαντά, ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήταν κατηγορηματικός. Εάν δεν αλλάξουν αυτό και δεν αλλάξει το Σύνταγμα, δεν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τελεία, δεν έκανε, τελεία, δεν έκανε ούτε να βάλουμε άλλες περιπτώσεις, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί κάποιοι θέλουν να κλείσουν βιαστικά αυτό το θέμα. Στο τέλος της διαδικασίας ρωτάμε, για να φτάσουμε στο τέλος. Για να πρέπει φτάσουμε... να αλλάξει το Σύνταγμα. Γιατί δεν το έχουμε. Κατηγορείται ο Πρωθυπουργός ότι λέει να βγάλουμε κάθε, ας πούμε, σημάδι αλυτρωτισμού, αλλά δεν κάνει αναφορά στο Σύνταγμα. Είναι προϋπόθεση για την ελληνική κυβέρνηση να αλλάξουν οι γείτονες το Σύνταγμά τους? Εγώ δεν έχω... σημεία αυτά τα οποία δείχνουν. Εγώ έχω ακούσει το γενικό πράγμα, όπως φαντάζομαι και όλος ο ελληνικός λαός.
Το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτό και αν θα χρειαστεί να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα τώρα ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με βάση κάποια δέσμευση που θα έχουν πάρει. Γιατί κοιτάξτε, το ορόσημο του Ιουνίου δεν είναι, είναι ένα θέμα το οποίο πιέζει, αν θέλετε, την άλλη πλευρά να πάρει μέτρα. Να κάνω λίγο τη δύσκολη και την άβολη για το ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση. Να την κάνετε, με την πιο σκληρή διατύπωση. Είπατε πολλές φορές ότι είμαστε νωρίς ακόμα στη διαδικασία. Παρότι είμαστε νωρίς, η κυβέρνηση κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει πατριωτική στάση, αλλά έχει τυχοδιοκτική στάση. Η στάση του κυρίου Καμένου, εδώ μέχρι τώρα που είμαστε νωρίς, είναι πατριωτική για τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως το βλέπετε εσείς? Ο κύριος Καμένος έχει πει ότι μέχρι στιγμής ότι δεν θέλει να αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα με όνομα που να περιέχει, μια ονομασία που να περιέχει το όνομα Μακεδονία. Έχει πει ταυτόχρονα ότι έχει εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, στον κύριο Κοτζιά, που διαπραγματεύεται αυτό το θέμα. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο μέχρι να δούμε θα τι ακριβώς θα συμβεί. Θα είναι πατριωτική στάση του μόνο να στηρίξει? Ή για τον κύριο Καμένο υπάρχει, ας πούμε, και ο αστερίσκος ότι μπορεί και με άλλη στάση να είναι πατριωτική? Ξέρετε, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα αρχίσω να χαρακτηρίζω ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι δεν είναι πατριώτες. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Καθόλου, μάλιστα. Θα έλεγα επιπλέον, σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό το οποίο, αν θέλετε, προέκυψε μετά την δήλωσή του, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξορκίζει οποιαδήποτε λύση. Δεν θέλει, όπως λέει, να υπάρξει λύση, με την έννοια ότι εκτιμά ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη συγκυρία. Ναι. Τώρα, αξίζει κανένας να δει όλη την πορεία από τότε που ξεκίνησε το θέμα της αμφιθυμίας, θα έλεγα εγώ, με μαλακούς όρους, με ήπιους όρους, της αμφιθυμίας της Νέας Δημοκρατίας. Διότι πάρα πολύ καλά γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με αυτό το θέμα. Και αυτό είναι το πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ και από αυτή τη θέση θέλω να καλέσω και την αξιωματική αντιπολίτευση, την ηγεσία της, τα στελέχη της, να σκεφτούν με σύνηση και νυφαλιότητα για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε ως χώρα σε μια λύση που είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Μαντά, τώρα έρχεται και το συλλαλητήριο στην Αθήνα. Τι να κάνουμε, άλλη μόνο, γιατί όχι? Γράφεται μάλιστα ότι ενδεχομένως να το στηρίξει με την παρουσία του ή με ένα ηχητικό μήνυμα ο κύριος Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης, που είναι έτσι μια εμβληματική φυσιογνωμία και για το χώρο της αριστεράς πάρα πολύ. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί για το προηγούμενο συλλαλητήριο επάνω γράφτηκαν πάρα πολλά και για τους ομιλητές και για το καθένας τι γραμμή και τι πλεύση είχε και τι προσωπικά συμφέροντα. Τώρα εδώ πέρα... Κοιτάξτε, υπάρχει δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Ο καθένας και η κάθε μια μπορούν να εκφραστούν με τον τρόπο που νομίζουν. Αυτό δεν αφαιρεί τη δυνατότητα σε όλους μας να κάνουμε κριτική και να επισημαίνουμε αυτό το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι οι ακραίοι εθνικισμοί, ο κίνδυνος είναι η πατριδοκαπηλεία, οι κίνδυνοι είναι αυτοί που έχουν στοιχειώσει, αν θέλετε, σε μια μεγάλη ιστορική διαδρομή τη χώρα μας σε κρίσιμες στιγμές. Αυτό στο Μίκη Θεοδωράκη. Ξαναλέω. Οι κίνδυνοι είναι αυτοί. Ο καθένας το μετράει και ο καθένας εκφράζεται με τον τρόπο που θέλει να εκφραστεί και αυτό δεν είναι καμία κατηγορία σε κανένα. Τι κρίμα να μην έχουμε περισσότερο χρόνο, κύριε Μαντά. Είναι μια στάση, νομίζω, είναι μια στάση κατά τη γνώμη μου αρχών πάνω σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστούμε θερμά και νομίζω πάρα πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Ναι, σήμερα το θέλει. Αλλά είχαμε τις συνδέσεις με την...